Πάμε παρακάτω. Καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουδιεράκη, καλημέρα στα κρατές. Το πνεύμα, το ύφος το καταλάβατε. Για πάμε να ακούσουμε και εσάς. Σήμερα θα πούμε από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα και έχει να κάνει με την νέα μόδα, αν το θέλετε, που τελευταία όλο και περισσότερος κόσμος βιώνει όταν απλά το έχει διαπιστώσει. Και έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται. Θα σας πω τη δική μου εμπειρία. Χθες το πρωί, ξημερώματα, 6 ώρα ουσιαστικά, έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό από την τράπεζα ότι πραγματοποιήθηκε συναλλαγή μικρού ποσού, βέβαια, 12 ευρώ ήταν, προς ένα πολυκατάστημα της Αμερικής. Το πολυκατάστημα είναι υπαρκτό, όντως υπάρχει. Χωρίς εγώ βέβαια να έχω κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ούτε χθες, ούτε πολύ πρόσφατα. Μόνο κύριε Λεονταράκη, αν έχετε την καλοσύνη για να μην το ξεχάσουμε, δεν θα αναφέρουμε το τραπεζικό κατάστημα, ναι. Όχι, ναι, σύμφωνοι. Ναι, ναι. Να μην σας τα απολυλογώ λοιπόν, εμένα με βάλε υποψίες αμέσως και μπήκα στην εφαρμογή της τράπεζας. Συγγνώμη, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Δεν το κατάλαβα. Έγινε μία συναλλαγή, δηλαδή εσείς πληρώσατε 12 ευρώ σε αυτό το πολυκατάστημα της Αμερικής. Έτσι φάνηκε ότι όταν έλαβα την ενημέρωση από την τράπεζα. Χωρίς όμως εγώ να έχω προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, το προηγούμενο βράδυ, ούτε πολύ πρόσφατα. Και ειδικά με κάποιο πολυκατάστημα το οποίο ούτε καν το γνώριζα, που είναι υπαρκτό μεν στην Αμερική. Ναι. Με έβαλε τις υποψίες, μπήκα στην εφαρμογή της τράπεζας, στη διαδικτυακή, στο e-banking που λένε. Όντως διαπίστωσα ότι είχαν φύγει τα 12 ευρώ. Βέβαια, ευτυχώς για καλή μου τύχη, ουσιαστικά στο πεντάλεπτο μέσα έλαβα ένα δεύτερο mail σε μήνυμα από την τράπεζα, στο Viber, με την οποία ακυρώθηκε η δέσμευση ουσιαστικά του ποσού και μου επιστράφει στο λογαριασμό. Δηλαδή, ευτυχώς η ασφάλεια, η τραπεζική, το απέτρεψε. Βέβαια, από την άλλη, γεννά και ερωτήματα, γιατί επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας, μου είπαν ότι όντως υπήρξαν αλλεπάλληλες προσπάθειες παραβίας του λογαριασμού και ότι τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα διέρευσαν. Ευτυχώς, μεν απετράπη το η κλοπή, ουσιαστικά για την περικλοπή πρόκειται. Από την άλλη, όμως, γεννά και ερωτήματα πώς αυτά τα δεδομένα διαρρέουν. Mm. Δηλαδή, είναι αυτό, αν το θέλετε, και το παράπονο μου προς την τράπεζα και προς τις τράπεζες, που παρόλο το δίκτυο ασφαλείας το οποίο έχουν και απέτρεψαν την κλοπή, δηλαδή τα δικά μου δεδομένα και πολλοί κόσμοι ουσιαστικά έχουν διαρρεύσει δεξιά και αριστερά και σε όλο τον κόσμο, χωρίς καν να λαμβάνουμε γνώση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει και η πολιτεία να το δει. Δηλαδή και να εντείνει την προσπάθεια και να βρει έναν τρόπο, τέλος πάντων, να, σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα, αυτό να σταματήσει. Ωραία. Λέτε ωστόσο ότι η ασφάλεια της τράπεζας απέτρεψε αυτές τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις του τραπεζικού σας λογαριασμού, κάτι που τελικώς το κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, από την Αμερική, ως φαίνεται, να το από κάνουν. Που δείξει... Από ένα πολυκατάστημα της Αμερικής. Ναι, ναι, ναι. Υπαρκτό. Υπαρκτό. Ωραία. Δεν λέω ότι είναι από το πολυκατάστημα το ίδιο. Ναι. Αλλά τουλάχιστον η σφραγίδα έφερε την επωνυμία κανονικά του πολυκατάστηματος. Μάλιστα. Από εδώ και κάτω, πώς μπορεί να προστατευτεί ο λογαριασμός σας εφόσον επικοινωνήσατε με την τράπεζα? Δηλαδή, ως ασφαλιστική δικλίδα τι μπαίνει? Καμία, πέρα το να ακυρώσω την κάρτα όπως μου είπαν από την τράπεζα και πράγμα το οποίο έκανα από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, από ό,τι κατάλαβα συνομιλώντας με την κοπέλα από την εξυπηρέτηση, άλλη δικλίδα ασφαλείας, άλλο, ας το πούμε, πλέγμα προστασίας από τη στιγμή που τα δεδομένα της κάρτας και τα προσωπικά έχουν διαρρεύσει, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή κάποιο πλαίσιο προστασίας, μάλιστα, κάποιο τείχος προστασίας, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Από τι να προφυλαχθείς ουσιαστικά δεν ξέρεις. Η τεχνολογία από υπηρέτης μας που έχει γυρίσει πίσω και μας το επιστρέφει με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι. Νομίζω, κύριε Λουδιεράκη, ότι πλέον εμείς υπηρετούμε τεχνολογία. Δυστυχώς με την κατάχρηση και με την καθημερινή πλέον χρήση, ακόμα και σε μια απλή συναλλαγή για ένα καφέ, για παράδειγμα. Και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να μετριαστεί, τέλος πάντων, και σε τι είδους, ας το πούμε, κοινωνίες έχουμε μεταβεί πλέον. Και δεν λέω ότι δεν είναι μια ευκολία στην καθημερινότητά μας το να κάνεις μια συναλλαγή, αλλά κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο από εμάς τους ίδιους. Κύριε Λεονταράκη, σας ευχαριστώ πολύ.